Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Το σημερινό βίντεο έχει να κάνει με το γενικά πώς περνάμε αυτές τις μέρες που είμαστε κλεισμένοι μέσα στο σπίτι. Αφού βγήκα μια βόλτα, αφού έγραψα και τη σχετική βεβαίωση βέβαια. Σήμερα είναι 28 Μαρτίου, μέρα Σάββατο. Είναι η 15η μέρα μετά το κλείσιμο των καταστημάτων όσον αφορά καφέ, μπαρ, εστιατόρια. Αφού είχαν κλείσει την Παρασκευή 13 Μαρτίου. Σήμερα έχουμε Σάββατο 28 Μαρτίου και συνολικά είναι η έκτη μέρα μετά την μερική απαγόρευση, θα έλεγα εγώ, της κυκλοφορίας, αφού υπάρχει αυτό το σύστημα με τα μηνύματα ή τις βεβαιώσεις, όπου για κάποιους συγκεκριμένους σκοπούς μπορούμε να μετακινηθούμε, πάντα προσέχοντας συνθήκες και τους κανόνες υγιεινής και ό,τι μας έχουν πει οι ειδικοί. Συνεχίζεται η μέρα. Μπήκα στο σπίτι αφού απολυμάνθηκα. Λίγο να ενημερωθούμε, δεν χρειάζεται να πούμε πάρα πολλά, τα βλέπετε και καθημερινά, ενημερώνεστε κι εσείς. Έχουμε ξεπεράσει τις 600.000. Στην Ελλάδα προς το παρόν, τουλάχιστον αν και οι ειδικοί λένε ότι οι επόμενες δύο εβδομάδες θα είναι οι πιο επικίνδυνες, γενικά τα πηγαίνουμε καλά. Πρέπει να προσέξουμε βέβαια, να συνεχίσουμε να προσέχουμε. Στην Αμερική τα πράγματα δεν είναι πολύ καλά, έχουν πάει πλέον στην πρώτη θέση. Σίγουρα μεγάλο πλήγμα έχει δεχθεί η Ιταλία. Γράψτε μου, άμα θέλετε, κάτω στα σχόλια, τι κάνετε εσείς, πώς περνάτε αυτές τις μέρες. Η ώρα αυτή τη στιγμή έχει πάει 2. Σε λίγο θα ετοιμάσουμε το μεσημεριανό το φαγητό να φάμε. Απαραίτητος ο καφές. Χρειάζεται αυτές τις μέρες. Γράψτε, όπως σας είπα, κάτω στα σχόλια, άμα θέλετε. Γενικά, πώς περνάτε εσείς, τι κάνετε αυτές τις μέρες, πώς περνάει η μέρα σας μέσα στο σπίτι. Υπομονή θέλει, παιδιά, να κάνουμε όλοι αυτά που μας λένε οι ειδικοί, να κρατήσουμε αυτές τις μέρες τους κανόνες που έχουν επιβληθεί και σίγουρα θα ξημερώσει μια καλύτερη μέρα. Πάμε να δούμε και στην κουζίνα τι γίνεται. Λοιπόν, σήμερα θα φάμε φιλέτο κοτόπουλο με baby πατάτη στο φούρνο. Και υπάρχουν ήδη στο φούρνο χειροποίητα homemade ψωμάκια. Είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία αυτές τις μέρες που έχουμε αρκετό χρόνο και σε όσους μας αρέσει να ασχοληθούμε με τη μαγειρική και να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε πραγματάκια. Υπάρχουν πάρα πολλές συνταγές, πάρα πολλοί άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό το κομμάτι. Μπορείτε να βρείτε και στο YouTube, δεν χρειάζεται να αναφέρω εγώ, σίγουρα τα ξέρετε. Και από τη στιγμή που έχουμε ελεύθερο χρόνο, μπορούμε να δοκιμάσουμε και να κάνουμε πραγματάκια δικά μας. Σαν να ανοίγει ο καιρός λίγο, για να δούμε. Λίγο το καφεδάκι μου και βγήκα για καμιά ωρίτσα για λίγο άσκηση, λίγο περπάτημα, λίγο τρέξιμο. Πρέπει να γυμναζόμαστε λίγο, παιδιά, γιατί πολύ καθισιό στο σπίτι και λίγο άσκηση στο σπίτι δεν βλάπτει. Okay, επιστροφή στο σπίτι. Τέλειωσε το περπάτημα και το λίγο το χαλαρό τρεξιματάκι. Έχει βραδιάσει. Μια καλή ιδέα για να περάσει και το βράδυ μας είναι να ασχοληθούμε με κάποιο παιχνίδι, ίσως κάποιο επιτραπέζιο ή μπορούμε να διαβάσουμε κάποιο βιβλίο και εννοείται να δούμε κάποια ταινία, και αυτό περνάει πολύ ευχάριστα ο χρόνος. Κάτι τελευταίο που ήθελα να πω είναι ότι επειδή βλέπω τελευταία στα social media ανεβαίνουν διάφορα άρθρα από διάφορες πηγές, γενικά, παιδιά, να είστε λίγο προσεκτικοί, να μην αναπαράγετε ό,τι τύχει να διαβάσετε. Γιατί έχουν ανέβει πάρα πολλές ανακρίβειες όλο αυτό το διάστημα. Καλά είναι να φιλτράρουμε λίγο πρώτα. Επιλέξτε 2-3 αξιόπιστες πηγές που εσείς θεωρείτε. Πάντα ο καθένας θα έχει την άποψη τη δική του. Λοιπόν, αυτό ήταν το σημερινό το βίντεο. Κάπως έτσι κύλησε η μέρα. Όπως σας είπα και νωρίτερα, γράψτε κάτω σε κάποιο σχόλιο σας πώς περνάτε εσείς την ώρα σας κάθε μέρα. Ελπίζω να σας άρεσε. Γενικά έχω αρκετό χρόνο αυτό το διάστημα και ανέβασα βιντεάκια πιο συχνά, αν παρατηρήσατε. Να προσέχετε, να είστε όλοι καλά. Μέχρι το επόμενο, φιλιά πολλά!